Την κομβική σημασία του αεροδρομίου της Καλαμάτας αλλά και την ανάγκη αναβάθμισής του για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής επεσήμανε ο τομέαρχης ανάπτυξης και επενδύσεων του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Χαρίτσης, ο οποίος πραγματοποίησε ενημερωτική συνάντηση με τον αερολιμινάρχη του Διεθνούς Αεροδρομίου Καλαμάτας Δημήτρη Μανδυλάρη στο χώρο του αεροδρομίου. Μην ξεχνάμε ότι το πολιτικό αεροδρόμιο είναι ένας βασικός μοχλός ανάπτυξης για όλη την περιοχή μας, για την Μεσσηνία και για την τουριστική της ανάπτυξη. Τα τελευταία χρόνια υπήρξε μια αλματώδης ανάπτυξη του αεροδρομίου. Η ανάπτυξη όμως αυτή για να συνεχιστεί και για να έχει μέλλον και για να είναι βιώσιμη απαιτεί να προχωρήσουν μια σειρά από ζητήματα επενδυτικά τα οποία είναι πάρα πολύ κρίσιμα. Συζητήσαμε λοιπόν για τα θέματα των απαλωτριώσεων τα οποία πρέπει να προχωρήσουν. Σας υπενθυμίζω τα προηγούμενα χρόνια και επί κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε μια δέσμευση των σχετικών κονδυλίων για να προχωρήσει το θέμα των απαλωτριώσεων. Αν καθυστερήσουμε κι άλλο, θα χάσουμε το τρένο, τόνισε ο κ. Χαρίτσης, υπογραμμίζοντας πως τα έργα πρέπει να τρέξουν άμεσα, γιατί θα δώσουν πνοή στην περιοχή και θα αναπτυχθεί ο κλάδος του τουρισμού. Υπάρχουν 23 περιφερειακά αεροδρόμια, των οποίων η αναβάθμιση πρέπει να προχωρήσει. Αυτό το οποίο είχαμε συζητήσει τα προηγούμενα χρόνια και αυτό το οποίο εξακολουθεί να είναι η δική μας θέση, είναι ότι το αεροδρόμιο της Καλαμάτας είναι ένα από εκείνα τα αεροδρόμια τα οποία ακριβώς λόγω της αλματώδους άνθησης που είχαν τα τελευταία χρόνια δεν μπορεί να περιμένει στην ουρά, αν θέλετε, μαζί με όλα τα άλλα 23 αεροδρόμια για το τι μέλη γενέστε. Να δούμε λοιπόν πώς και το δημόσιο μπορεί να συνεισφέρει με κονδύλια και όπως, όπου χρειαστεί να υπάρξει η αναγκαία ενίσχυση και με ιδιωτικά κεφάλαια για να προχωρήσει η αναβάθμιση του αεροδρομίου. Το αεροδρόμιο δεν μπορεί να περιμένει άλλο, χρειάζεται να προχωρήσει στις επενδύσεις εκείνες οι οποίες είναι αναγκαίες για να παίξει το ρόλο που τον αλογεί στην ανάπτυξη της περιοχής μας τα επόμενα χρόνια. Με ερώτηση που θα καταθέσει στη Βουλή για τα σημαντικά προβλήματα του αεροδρομίου Καλαμάτας, θα ζητήσει ο κ. Χαρίτσης να τοποθετηθεί ο αρμόδιος υπουργός για να δοθούν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, ώστε να υπάρξει σχέδιο για την επόμενη ημέρα.